Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Ζήσε τη Ζωή από την τηλεόραση τη Ζούγκλα. Ελπίζω να είχατε μια ευχάριστη μέρα. Ηλιόλουστη, όλη την αυτήν εβδομάδα, ο καιρός ήταν υπέροχος. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε όμως τα πιο top θέματα του Γόβα Στιλέτο, γιατί φυσικά οι celebrities έχουν κάθε μέρα και νεότερα να μας πούν. Λοιπόν, το πρώτο θέμα πραγματικά νομίζω ότι θα σας συγκλονίσει αν δεν το έχετε μάθει ήδη. Η προσωπική αποκάλυψη της Βίκης Καγιά. Δεν ήμουν ευχαριστημένη ερωτικά από τον Νίκο. Είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Είναι λίγο βόμβα για τη showbiz. Σύμφωνα κιόλας με πολλά δημοσιεύματα, αυτή τη στιγμή ο Νίκος Κρυθαριώτης είναι ζευγάρι με τη Δούκη Σανομικού. Οπότε νομίζω ότι μια τέτοια δήλωση φουντώνει ακόμα όλες αυτές τις δηλώσεις. Η αμέσως επόμενη είδηση είναι για την Μάργκο Μπατίστα. Έγινε σήμερα 2 χρονών η κόρη της Μαργέτας Χουσαλά. Μπορείτε να διαβάσετε στο δημοσίευμα το συγκινητικό μήνυμα της Μαργέτας προς την μοναχοκόρη της. Ένα πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό μήνυμα. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο govastileto.gr. Τρίτο θέμα, Τόνια Σωτηροπούλου δίνει τέλος στην κόντρα της με την Ελισάβετ Σπανού. Ήταν μια βλακεία όλα όσα έγιναν, ουσιαστικά είπε. Τι απάντησε όμως η τραγουδίστρια για τη δήλωση της, για τη συγκεκριμένη δήλωση. Τα σαρδάμ δεν λείπουν ποτέ. Λοιπόν, τέταρτη είδηση. Χειρουργήθηκε σήμερα ο Πέτρος Κωστόπουλος στο χέρι. Λογικά θα το έχετε χιλιακούσει από το πρωί μέσα από την εκπομπή. Όλες οι λεπτομέρειες της επέμβασής του στο χέρι και τι δήλωσε ο ίδιος μετά το χειρουργείο και όλα όσα πρέπει να γνωρίσετε για τον αγαπημένο σας παρουσιαστή. Πέμπτο θέμα, η αγαπημένη του Hollywood, Ριάννα, αυτή τη στιγμή δεν σταμάτησε να μας δείχνει τα οπίσθια της κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Κρήτη. Δείτε τις φωτό από την Ελούντα. Πραγματικά νομίζω ότι μένεις άφωνος, ας το πούμε έτσι, από τις συγκεκριμένες φωτογραφίες. Είναι αρκετά αποκαλυπτική. Δηλαδή τώρα να είσαι στο δικό σου δωμάτιο και να χαζεύεις, ας πούμε, έτσι, λίγο το λιμάνι της Ελούντα και να βλέπεις, ας πούμε, τη Ριάννα να κάνει κάτι τέτοιο. Όσο να θα αναστατωθείς κι εσύ λίγο. Και πάμε στο έκτο και τελευταίο θέμα. Το μπούστο της Ελένης Μενεγάκη ξανά σε πρώτο πλάνο. Η παρουσιάστρια έφερε τα πάνω κάτω με το επίμαχο φόρεμα. Υπάρχει και σχετικό βίντεο. Έχω να σας πω ότι πώς φοράς τράπλες και λίγο σε ενοχλεί λίγο όλο αυτό το πράγμα. Ή φοράς με παντελόνι λίγο πιο μεγάλο και σου πέφτει. Κάτι τέτοιο έτυχε και στην Ελένη Μενεγάκη και πάμε να το δούμε. Α, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Λίγο υπομονή. Πολύ υπομονή. Δηλαδή, ειλικρινά, ίσως θα πρέπει λίγο να προχωρήσετε μόνοι σας και να κάνω μια αλλαγή. Δεν γίνεται. Όχι, σου έχω έκπληξη. Δεν θα φύγεις. Τι? Δεν θα φύγεις. Μα είπα ότι έχουμε τους στυλίστες μας σήμερα και θα γίνει χαμός. Πρόλαβα να το πω. Είπα, βάλτε χρώμα, βάλτε χρώμα. Αλλά πού? Δεν μπορώ. Δεν ανασένω. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό το πράγμα εδώ. Να το αλλάξω. Όπα. Τράβα μαλλί, τράβα μαλλί. Συγγνώμη, τώρα τι μιλά, τι που ηρεμήστε. Όχι, το ξεχυλώνω. Αλλά δεν γίνεται. Τύπου καφέ. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Το στήθος μου δεν μεγάλωσε. Γιατί μου το δημιουργεί αυτό. Μίκρινε το φόρεμα, μωρελέτη. Μίκρινε το φόρεμα, είναι δυνατόν. Είναι η γραμμή του. Μεταμείωνε τα κιλά. Μα ακατεύει. Ελένη, μα μαρμαρώνει. Κι άλλα μπορεί. Κι άλλα μπορεί. Μπορώ, θέλω να είμαι απλό. Ω Χριστέ μου, τι έχουμε πάθει. Πολύ τρελά. Ξέρετε κάτι. Τώρα είπατε για τα γενέθλια. Και ειλικρινά, θα ήθελα να μου δοθεί η ευκαιρία να ακούσω κι εγώ αυτό το παλικάρι που τραγουδάει τόσο ωραία. Δεν έχω καραόκε, δεν έχω μουσικό. Όπως είδατε, η Ελένη Μενεγάκη ζούσε τις στιγμές σήμερα όσον αφορά τον μπούστο. Αυτό που μου έκανε όμως εμένα εντύπωση είναι τα κόκκινα μαλλιά της Κατερίνας Ζαρίφη, την οποία δεν τα είχα δει. Της πάνε πάρα πολύ. Με γεια σου, Κατερίνα μου. Οπότε θα περάσουμε στα επόμενα θέματα της εκπομπής μας. Καταρχήν, σήμερα σας έχω έτσι θέματα από όλο τον κόσμο και θέλω να δείτε νησιά με περίεργα έτσι και ιδιαίτερα σχήματα. Το πρώτο που θα δείτε είναι το νησί Δελφίνι, το οποίο λέει κομμάτια ξηράς που επιπλέουν στη θάλασσα και περιβάλλονται από γαλαζοπράσινα και τυρκουάζ νερά, αποτελούν συχνά μικρούς παράδεισους όπου ο καθένας ονειρεύεται να περάσει μερικές μέρες έτσι χαλαρά. Το συγκεκριμένο νησί που θα δείτε σε λίγη ώρα στη φωτογραφία είναι ένα από τα μικρότερα κοραλιογενή νησιά που βρίσκονται στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας, στο αρχιπέλαγος Λίζερ Σάντα. Ελπίζω να το είπα σωστά. Εντάξει, είναι κανονικό δελφίνι το συγκεκριμένο νησί. Είναι από αυτά που παρακαλές, λες, να ξεβραστώ εκεί, τι θα κάνω, αλλά κι άμα πάω καλά θα είναι. Οπότε, αν βρεθείτε εκεί κοντά, έτσι περάστε να το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, το επόμενο νησί είναι τα χαμογελαστά νησιά. Άμα διώξουμε λίγο τη φάσα, θα δείτε ένα ολόκληρο έτσι χαμόγελο που σχηματίζουν τα συγκεκριμένα νησιά. Από τα ακατοίκητα νησιά Μανουκάν, Μαμουτίκ και Σουλούκ στη Μαλαισία, σχηματίζεται ένα χαρούμενο χαμογελαστό πρόσωπο. Πάμε στο επόμενο νησάκι. Ατόλι λέγεται. Είναι ουσιαστικά το νησί σε σχήμα Boomerang. Βρίσκεται στη θάλασσα της Νότιας Κίνας και ανήκει στα νησιά Σπέτλιτ, όπου περιλαμβάνονται περίπου
περισσότεροι από 750 κοραγιολίνς ύφανλοι. Είναι πραγματικά σαν μπούμεραγκ και πάρα πολύ έτσι ανοιχτό το χρώμα. Ελπίζω μάλλον θα είναι και λίγο πειραγμένη η φωτογραφία, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία έτσι όπως το βλέπουμε. Νησί Υπόκαμπος. Από τη φωτογραφία, αυτή η φωτογραφία λήφθηκε στα νησιά Γκαλαπάγκος το 2002 με μία συσκευή MODIS από το δορυφόρο της NASA. Ένα τεράστιο λογάκι της θάλασσας, η Ιζαμπέλα δηλώνει τέλος πάντων την παρουσία του στον ωκεανό και εντυπωσιάζει. Ας περάσουμε στο επόμενο. Ουσιαστικά είναι το νησί σε σχήμα ματιού. Αυτό το καταπληκτικό γαλάζιο μάτι εμφανίζεται και επιπλέει στον ωκεανό, όπως φαίνεται από τα αεροπλάνα που πετούν πάνω από τις Μαλδίβες. Αυτό το νησί βρίσκεται στο σύμπλεγμα ουσιαστικά των Μαλδίβων. Νησί Πνεύμονας. Το επόμενο ανήκει στο αρχιπέλαγο Φλωρίντα Κέις και στο κέντρο του δεσπόζει μια πολυτελής ιδιωτική βίλα. Αυτό είναι ιδιωτικό νησί, έφτιαξε και τη βίλα πάνω. Μια χαρά. Πάμε στο επόμενο. Νησί Μάσκα Καρναβαλιού. Βρίσκεται στο νησάκι των Μαλδίβων Χαβαχέντου, ελπίζω να το λέω σωστά, και εξετάρει τους καρνιβαλιστές και όχι μόνο. Νησί Μέδουσα. Μία μέδουσα έχει απλώσει τα πλοκάμια της στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού. Το επόμενο νησί είναι το νησί των ερωτευμένων, θα έλεγα, αφού έχει σχήμα καρδούλας. Μία σχεδόν τέλεια καρδιά σχηματίζει το ιδιωτικό κρατικό νησί. Γκαλεσάχ, στην Ανδριατική θάλασσα. Οπότε αν μπορείτε να κάνετε έτσι ένα γύρο το γύρο του νησιού με τον αγαπημένο, γιατί όχι, είναι και απόλυτη καρδούλα όπως το βλέπετε. Σαν ψεύτικο μοιάζει. Ελπίζουμε να είναι πραγματική φωτογραφία. Νησί Καρότο. Ο φωτογράφος Μπαντρουντίν, πετώντας πάνω από την πρωτεύουσα Μάλε των Μαλδίβων, αποθανάτησε αυτό το νησάκι. Νησί Καρτούν, ήρωα παιδικής ταινίας ή κινούμενων σχεδίων, θυμίζει από ψηλά το νησί Λεσέρ Σάντα. Έτσι, πολύ ωραία νησάκια στις Μαλδίβες και έτσι πολύ ωραία εξωτικά μέρη. Για όλους εσάς που αγαπάτε να κάνετε διακοπές σε εξωτικά νησιά, δείτε και αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να, έτσι, να αξίζουν τον κόπο. Και πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με παιδικά πιάτα ουσιαστικά και το πώς μία μαμά μπορεί να κάνει ένα παιδικό πιάτο, ένα αριστούργημα. Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, και λέει και το δημοσίευμα από το περίεργα.gr. Πριν από 4 χρόνια, η Σαμάνθα Λί, μια κλασική μαμά από τη Μαλαισία με 2 κόρες, δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη σημερινή δημοσιότητα και φήμη που είχε μέσω μια απλή καθημερινή διαδικασία αυτή του φαγητού. Με πάνω από 300.000 οπαδούς στο Instagram, καθώς και άρθρα σχετικά στην Daily Mail και στην Huffington Post, η Σαμάνθα έγινε πηγή έμπνευσης για τις μαμάδες όλου του κόσμου. Τι κάνει, δημιουργεί με το φαγητό. Στα πιάτα, κόβει τα ψωμάκια, τα λαχανικά, τα φρούτα, αλήφει με μερέντα και μαρμελάδα, χρησιμοποιεί τη φαντασία της, απλά εργαλεία κουζίνας και ό,τι υλικά έχει στο ψυγείο και παρουσιάζει στο τραπέζι μικρά αριστουργήματα. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και τις υπόλοιπες φωτογραφίες. Βλέπετε τι ωραία αριστουργήματα που φτιάχνει. Νομίζω ότι οποιοδήποτε παιδάκι έβλεπε ένα τέτοιο πιάτο αποκλείεται να έλεγε ότι δεν θέλω να φάω. Για το Mickey Mouse, είδαμε χιονάνθρωπο, είδαμε ένα σκυλάκι, δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε. Βλέπετε κι άλλους έτσι ήρωες από παιδικά παραμύθια και τηλεοπτικές σειρές. Είναι πάρα πολύ γλυκό. Πάρτε και στις ιδέες, αν το παιδάκι σας δεν τρώει, να κάνετε έτσι δημιουργικά πιάτα, ώστε να το κεντρήσετε και περισσότερο το ενδιαφέρον. Και αυτό είναι το Brave, η περσινή ταινία, που την έχει φτιάξει νομίζω στο 100% την πρωταγωνίστρια του Brave. Α, και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Και ας περάσουμε στο επόμενο θέμα. Το νησί των Θεών. Αυτό πρέπει να το πω πριν, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το πούμε τώρα. Λοιπόν, Ζεζού, έτσι λέγεται, το νησί των Θεών. Στο συγκεκριμένο ουσιαστικά αποτελεί και ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Θα σα διαβάσω αναλυτικά. Θα μπορούσε ένα μικρό ηφαιστειογενές νησί στην Νότια Κορέα, άγνωστο στους περισσότερους, να κρύβει μέσα του τόση φυσική ομορφιά και να καταλαμβάνει τις πρώτες θέσεις στους ωραιότερους τόπους του κόσμου. Η απάντηση είναι θετική και αφορά το νησί Ζεζού, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία θαύματα της φύσης, έχοντας συλλέξει τα τελευταία χρόνια βραβεία αλλά και πολλές υποψηφιότητες. Το 2011 το Ζεζού ψηφίστηκε ως ένα από τα νέα 7 θαύματα της φύσης. Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, ενώ είναι και παγκόσμιο γεωπάρκο. Το λεγόμενο νησί των Θεών φαίνεται να έχει την ευλογία τους για να γίνει ένας παγκόσμιας κλάσης προορισμός. Τα τοπία στο νησί εναλλάσσονται και περιλαμβάνουν ηφαιστειογενείς σκηνικά, σπηλιές, καταβόθρες, γαλάζιες θάλασσες, ανθισμένα λιβάδια και καταράχτες, προσφέροντας μοναδικές εικόνες στους επισκέπτες του. Στη Νότια Κορέα βρίσκεται αυτό το φανταστικό νησί, με έναν πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος, καταπράσινο όπως μπορείτε να δείτε. Πραγματικά είναι ένας υπέροχος προορισμός που από ό,τι φαίνεται και τα επόμενα χρόνια θα αξιοποιηθεί
ελπίζουμε και σωστά, για τουριστικούς λόγους. Οπότε ήδη έχουν αρχίσει από ό,τι βλέπω και να το φτιάχνουν το νησί έτσι, για τους τουρίστες. Αν σας δοθεί ευκαιρία, μην το χάσετε. Και πάμε στο επόμενο θέμα. Ουσιαστικά αφορά την, ας το πούμε έτσι, πώς μπορεί ένα μάτι να εξεγελαστεί. Οι εικόνες ουσιαστικά που, από φωτογραφίες που μπορούν πάρα πολύ εύκολα να εξεγελάσουν το μάτι. Ένα δημοσίευμα το οποίο είδα σήμερα και μου άρεσε πάρα πολύ. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη φωτογραφία υποτίθεται ότι είναι χιόνι, αλλά θα το διαβάσουμε κανονικά από την αρχή. Ο Έριξ Τζόχανσον είναι ένας Σουηδός φωτογράφος που έχει την ικανότητα να ξεγελά τα μάτια των θεατών με τις εικόνες του. Δρόμοι που ανοίγουν στα δύο, θαλασσογραφίες που πλημμυρίζουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπου το απίστευτο γίνεται πιστευτό και το απίθανο πιθανό. Ο Έριξ αναπτύσσει πρώτα μία ιδέα στο κεφάλι του και συνέχεια προσπαθεί να την κάνει πράξη σε μία εικόνα, αποζητώντας κάθε φορά το πιο παράδοξο θέμα, αυτό που θα σου πάρει τα μυαλά. Η προηγούμενη φωτογραφία ήταν αναμένοντας το χειμώνα, έτσι λεγότανε. Η συγκεκριμένη που βλέπουμε τώρα είναι ηλεκτρική κιθάρα. Νομίζω ότι πραγματικά είναι μέρος του τοπίου, έτσι όπως βλέπεις τη φωτογραφία. Η επόμενη όμως νομίζω ότι είναι από τις πιο έτσι, φοβερές φωτογραφίες που κι εσείς τα έχετε δει. Είναι ουσιαστικά ένας δρόμος που ανοίγει στη μέση, σαν φερμουάρ. Η επόμενη φωτογραφία, η τέταρτη, άφησε τους ελεύθερους, λέγεται. Είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος κρατάει έναν πίνακα και φαίνεται σαν η θάλασσα τον πίνακα να ρέει στην κανονική θάλασσα. Η επόμενη, διασχίζοντας το έδαφος, σαν να κάνεις βαρκάδα μέσα σε ένα υπέροχο λιβάδι, συγκεκριμένη φωτογραφία. Τα χέρια σπάνε, το βάζω όχι. Όπως μπορείτε να δείτε, φαίνονται τα χέρια σπασμένα κανονικά, ενώ το βάσο το οποίο έχει πέσει δεν έχει υποστεί απολύτως τίποτα. Fish Island, ένα εντάξει φανταστικό έτσι, έργο, θα έλεγα. Φαίνεται κανονικά σαν να είναι πόλη πάνω και υποβρυχίως όλο το ψάρι. Χιόνο πάπλωμα. Αν παρατηρήσετε τη φωτογραφία, είναι σαν να έχει σκεπαστεί ουσιαστικά με χιόνι. Και, μπουνιά στο πρόσωπο, το επόμενο. Παρατηρήστε τη φωτογραφία, είναι σαν να έχει μπει όλο το πρόσωπό του μέσα. Μεσημεριανό διάλειμμα, η επόμενη. Να παίζεις τρίλιζα ουσιαστικά στο δρόμο. Πάρε το δικό σου δρόμο, η επόμενη ονομάζεται. Ουσιαστικά παίρνει τον δρόμο, λες και είναι σεντόνι κανονικά. Κάθετη στροφή και ο αυτοδημιουργός, τα επόμενα δύο έργα που μπορείτε να δείτε από το συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Μεγάλη μπουγάδα, πολύ μεγάλη όμως, όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες. Σιδέρωμα και υπερελισμός, υπερελιστικός πίνακας. Αν μπορείτε να δείτε από τον πίνακα δεξιά, τρέχουν νερά. Σαν να έχει χυθεί θάλασσα κανονικά. Πολυκερισμένη εκτύπωση, η επόμενη φωτογραφία, που είναι και η τελευταία που θα δούμε από το συγκεκριμένο θέμα. Και θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να γίνετε κυπουροί όσο πιο απλά, δηλαδή πιο απλά μάλλον δεν γίνεται. Υπάρχουν ειδικά μολύβια τα οποία είναι οικολογικά, τα οποία μπορείτε να φυτέψετε και να γίνουν λαχανικά. Όπως θα δούμε στο επόμενο θέμα, ένα οικολογικό μολύβι που όταν κοντίνει και αχρηστευτεί μετατρέπεται σε λουλούδια, βότανα και κυπευτικά, ανέπτυξαν ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης. Το πρωτότυπο μολύβι ονομάζεται σπρούτ και φτιάχνεται από κέδρο, ενώ σε αντίθετη με τα συμβατικά μολύβια χρησιμοποιείται γραφίτη και πυλό αντί για μόλυβδο. Κάθε μολύβι στην άκρη του έχει μία κάψουλα με σπόρους. Όταν αχρηστευτεί, φυτεύεται στο έδαφος και ποτίζεται κανονικά για να φυτρώνουν τα βότανα και τα λαχανικά. Μέχρι στιγμής διατίθεται έως και 20 διαφορετικές ποικιλίες σπόρων για την καλλιέργεια ντομάτας, μέντας, πιπεριάς, βασιλικού, δεδρολίβανου και άλλων φυτών. Κάθε κάψουλα περιέχει τρεις σπόρους του ίδιου λουλουδιού, βότανου ή λαχανικού για να διασφαλιστεί η υψηλού ποιότητας επιτυχία. Οι σπόροι απελευθερώνονται στο χώμα με το πόδισμα του μολυβιού, καθώς η κάψουλα διαλύεται στο νερό. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, οι σπόροι αρχίζουν να βλασταίνουν εντός μίας εβδομάδας. Εκεί που γράφεις δηλαδή, το φυτεύεις μετά και γίνεται λαχανικό. Κάθε πακέτο μολυβιών συνοδεύεται και από μία κάρτα με οδηγίες φύτευσης. Όπως μπορείτε να δείτε και στα μολύβια, γράφουν στο κάτω μέρος τι ακριβώς είναι το καθένα. Σημειώνεται πως αν ο κάτοχος του μολυβιού το βάλει στο στόμα του ή αν το μολύβι βραχεί κατά λάθος, η κάψουλα διαλύεται. Στην Ευρώπη, τα οικολογικά μολύβια έκαναν τον ντεμπούτο του στην αγορά της Δανίας φέτος τον Ιούνιο. Το προϊόν σημείωσε μεγάλη επιτυχία και όπως ανακοινώθηκε σε σχετικό μικρόχρονικό διάστημα πουλήθηκαν πάνω από 100.000 σετ μολυβιών. Τα μολύβια Sprout είναι 100% βιώσιμα και φτιάχνονται αποκλειστικά από φυσικά υλικά. Και έτσι ουσιαστικά μπορείτε να κάνετε και τη δουλειά σας, να γράφετε κανονικά και μόλις τελειώσει το μολύβι το φυτεύετε και φτιάχνετε ντομάτες και όλα αυτά τα πολύ ωραία που είπαμε ως τώρα.
Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγη ώρα έρχεται η Miss Skin, Ελπίδα Κόλτηρη, η αισθητικός μας, για να πούμε τα πάντα για τη ριζική αποτρίχωση. Σε δύο λεπτάκια και πάλι μαζί σας. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και η Ελπίδα Κόλτηρη, αισθητικός μας, είναι ήδη κοντά μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθες και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και σήμερα μαζί μας. Θα μιλήσουμε για τη ριζική αποτρίχωση. Νομίζω ότι αφορά γυναίκες και άντρες πλέον. Και είναι ειδικά όταν είναι τριχοφία στο πρόσωπο,
Νομίζω, για τις γυναίκες δηλαδή, νομίζω ότι είναι, δημιουργεί διάφορα θέματα. Ενοχλεί περισσότερο. Υπάρχει αυτό που λέμε ριζική αποτρίχωση. Ναι. Δηλαδή. Ριζική. Ριζική αποτρίχωση ή αποτρίχωση με βελόνα ή ηλεκτρική αποτρίχωση, κάποτε ονομαζόταν και ηλεκτροχειρουργική θεραπεία. Σήμερα όμως επικρατεί ένας από τους πρώτους όρους. Στην ουσία αφορά και στηρίζεται στην μεταφορά συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος στο φύλακα της τρίχας. Εκεί λοιπόν με έναν χημικό ή θερμικό τρόπο αντίστοιχα επεμβαίνουμε σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Δεν αφορά την καταστροφή όλου του θύλακα, αλλά δύο σημεία τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή του τριχώματος. Τα λεγόμενα αναγεννητικά κύτταρα της τρίχας. Εκεί έχουμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Ουσιαστικά επεμβαίνετε στο θύλακα και σιγά σιγά τον καταστρέφετε ώστε να μην αναπτύσσετε. Χρησιμοποιούμε στην ουσία μία βελόνα. Βελόνες είναι μίας χρυσός, είτε από ατσάλι, είτε από πλατίνα, είτε από χρυσό, με διαφορετική διάμετρο. Στην ουσία τη χρησιμοποιούμε σαν έναν οδηγό προκειμένου να φτάσουμε μέχρι τη θηλή της τρίχας και να επέμβουμε εκεί, να δώσουμε το αντίστοιχο ερέθισμα. Δεν καταστρέφεται ο θύλακας, παρά μόνο τα δύο σημεία. Τα δύο σημεία αυτά, οι ερευνητές στο παρελθόν προσπαθούσαν να εντοπίσουν ποιος είναι ο λόγος που, και από πού μάλλον παράγεται το τρίχωμα. Αφαιρέσαν λοιπόν χειρουργικά τη θηλή, τη ρίζα της τρίχας που λέμε. Παρατήρησαν ότι ακόμα και μετά από αυτή την χειρουργική εκτομή, η τρίχα εξακολουθούσε να επανεκφύεται. Πώς γίνεται αυτό? Που σημαίνει ότι ήταν και κάποιο άλλο σημείο. Ναι. Με περαιτέρω πειράματα και ειδικές χρωστικές που χρησιμοποίησανε, στην ουσία εντοπίσανε και ένα δεύτερο σημείο, όπου εντοπίζονται αυτά τα αρχαίγωνα κύτταρα που δημιουργούν από την αρχή την τρίχα και βρίσκονται περίπου στο ύψος που προσάπτεται ο ανελκτήρας μύσης της τρίχας στην τριχοσματογόνα μονάδα. Άρα λοιπόν είναι δύο σημεία, η μία στη ρίζα της τρίχας και μία λίγο πιο ψηλά στο ύψος αυτό, όπου εμείς εκεί στοχευμένα απόλυτα επεμβαίνουμε. Άλλωστε είναι και ο λόγος που διαφοροποιείται πολύ σε σχέση με τα παλιότερου τύπου μηχανήματα με την αποτρίχωση που οι κυρίες που έχουν, την έχουν εφαρμόσει παλαιότερα έχουν μία δυσάρεστη εμπειρία. Και αυτό είναι λογικό, διότι ήταν ιδιαίτερα επίπονη. Ναι, πρώτον, και δεύτερον, υπήρχε αυξημένη πιθανότητα να μείνουν σημάδια ως και ουλές στο σημείο που τον εφάρμοζαν. Οπότε σχεδόν αυτή η διαφορά, ακριβώς, διότι το ερέθισμα που δίνανε, είτε θερμικό είτε χημικό, αφορούσε όλο το θύλακα σε ένα σημείο πολύ μεγάλη έκταση. Είχε και αντίκτυπο και στην επιφάνεια της επιδερμίδας και γι' αυτό το λόγο είχε αυτά τα δύο δυσάρεστα αποτελέσματα. Το μοναδικό της πλεονέκτημα στην ουσία ήταν ότι ήθελε μικρή επαναληψιμότητα στο να αποτριχωθεί τελείως μόνιμα η περιοχή. Ήταν το μόνο πλεονέκτημα. Όμως ο πόνος, αλλά κυρίως ο τραυματισμός στο δέρμα είναι βασικά μειονεκτήματα, όπου κατ' επέκταση έπρεπε να βρεθεί μια λύση σε αυτό. Με τα νέου τύπου μηχανήματα, πέρα από το ότι το ερέθισμα αυτό δίνεται, δουλεύουν σε εκατομμύρια μεγαχέρτ, οπότε το ερέθισμα αυτό δίνεται υπερβολικά γρήγορα στο θύλακα της τρίχας και είναι προλαβαίνει, ακριβώς προλαβαίνει την αντίληψη του οργανισμού, γιατί όταν δίνουμε ένα ερέθισμα, οι νευρικές απολύξεις στην ουσία μεταφέρουν το σήμα αυτό στον εγκέφαλο και το μεταφράζουν ως πόνο. Αυτό λοιπόν γίνεται πολύ γρήγορα. Άρα ο πόνος έχει μειωθεί σημαντικά, μιλάμε πλέον για ενόχληση και όχι πόνο, και το ερέθισμα δίνεται αυστηρά τοπικά. Μάλιστα. Οπότε και αφορά μόνο τα σημεία αυτά. Γι' αυτό και το αποτέλεσμά της σε βάθος χρόνου, δουλεύοντάς το με κάποιες συνεδρίες, με έναν αριθμό συνεδριών, έχουμε ένα πλέον μόνιμο αποτέλεσμα. Θέλω να σας ρωτήσω, βασικά οι γυναίκες, εκτός αν έχουν κάποιο ορμονικό πρόβλημα, αλλά πέρα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που χωρίς ορμονικό πρόβλημα που έχουν τριχοφυΐα στο πρόσωπο, εκεί υπάρχουν, ήθελα να πω ότι τι συμβαίνει στον οργανισμό ότι ξαφνικά υπάρχει τριχοφυΐα. Εμφανίζεται. Σε αυτό θα μας βοηθήσει λίγο καταρχήν να διαφοροποιήσουμε την υπερτρίχωση και το δασιτριχισμό. Μάλιστα. Η υπερτρίχωση στην ουσία αφορά την εμφάνιση τελικού τριχώματος, υπερβολικής τριχοφυΐας, σε σημεία που φυσιολογικά εμφανίζονται τρίχες. Αφορά και άντρες και γυναίκες. Ο δασιτριχισμός αφορά μόνο τις γυναίκες και σχετίζεται στην ουσία με ορμονικά θέματα. Η τριχοσματογόνος μονάδα, η οποία υπάρχει παντού στο σώμα μας, εκτός από πέλματα, παλάμες,
τα χείλη, είναι υπεύθυνα για να παράγουν σμίγμα και τρίχα αντίστοιχα. Αυτή η μονάδα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τις ορμόνες και συγκεκριμένα με τα ανδρογόνα. Οποιαδήποτε λοιπόν πάθηση που αλλάζει το ορμονικό προφίλ και ειδικά στις γυναίκες δημιουργεί την εμφάνιση τελικού τριχώματος σε ανδρονοεξαρτώμενες περιοχές, όπως κυρίως είναι το πρόσωπο, ναι. Η περιοχή ανάμεσα στο στήθος, στο στέρνο, στους ναι. Μαστούς. Σωστά. Δημιουργεί λοιπόν μια κλινική εικόνα και βιοχημική εικόνα της υπερανδρογονεμίας, η οποία μπορεί να οφείλεται σε όγκους των οθικών, καλοήθηση κακοήθηση, των επινεφιδρίων. Οπότε καλό είναι όταν βλέπουμε ότι υπάρχει. Πάντα λοιπόν, επειδή σχετίζεται όπως και η ακμή και η υπερτρίχους, ο δαστριχισμός μάλλον πιο σωστά, θα πρέπει να δίνεται μια εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να αποσαφηνίσουμε την αιτία και να δούμε ότι δεν αποτελεί κλινική εικόνα από κάτι πολύ πιο σοβαρό. Αν δεν αποτελεί εικόνα από κάτι πολύ πιο σοβαρό, τι μπορεί να οφείλεται. Ακόμα πιστεύω και κληρονομικούς λόγους μπορεί να είναι. Ναι, βέβαια. Διότι στην ουσία δείχνει ότι ο θύλακας αυτός παρουσιάζει μια ευαισθησία ακόμα και στις φυσιολογικές τιμές των ανδρογόνων. Κατάλαβα. Θέλω να μου πεις, βασικά αφορά όλες τις τρίχες, δηλαδή και τις πιο ξανθιές γυναίκες και τις πιο μελαχρινές. Και σε ποιες περιοχές φυσικά μπορεί να γίνει. Γίνεται καταρχήν σε όλο το σώμα, μπορεί να γίνει εφαρμογή της ριζικής. Ωστόσο, προτιμάμε μικρότερες περιοχές, καθότι είναι μια μέθοδος η οποία δουλεύεται θύλακα-θύλακα. Άρα απαιτεί χρόνο. Στα σημεία όμως που δεν εφαρμόζεται είναι γύρω από τον ακουστικό πόρο. Στα εσωτερικά της μύτης και δίνεται και ιδιαίτερη προσοχή και στο υπογάστριο, στην περιοχή της κοιλιάς χαμηλά. Μάλιστα. Τώρα αφορά όλες τις τρίχες, διότι η φύση της μεθόδου δεν αναφέρεται στο είδος της τρίχας, αλλά στα σημεία που εμείς θέλουμε να δουλέψουμε. Το είδος όμως και η ποιότητα της τρίχας είναι και ο λόγος που θα μας οδηγήσει στο να επιλέξουμε την αντίστοιχη και κατάλληλη παλμοσυρά. Δεν αντιμετωπίζουμε το ίδιο ένα χνούδι. Αφορά λοιπόν και χνώδες τρίχωμα και τελογενές τρίχωμα. Μάλιστα. Λευκές, μαύρες, καστανές. Και μπορεί να χρειαστεί ένας άνθρωπος και δύο διαφορετικές ναι, μπορεί ενέργειες. Να γίνει συνδυασμός των μεθόδων. Ναι. Στην ουσία χρησιμοποιείται η θερμόλυση, η ηλεκτρόλυση ή μπορούμε να συνδυάσουμε και τις δύο μαζί. Ανάλογα με την τρίχα και το περιστατικό που έχουμε να δουλέψουμε. Η θερμόλυση στην ουσία στηρίζεται στο εναλλασσόμενο υψίσυχνο ρεύμα, ναι. Το οποίο δημιουργεί μια αύξηση θερμοκρασίας των ιστών γύρω από τη βελόνα και δημιουργεί και ένα θερμικό ερέθισμα. Με θερμικό λοιπόν τρόπο καταστρέφουμε τα σημεία αυτά. Με την ηλεκτρόλυση αντίστοιχα που απαιτείται και γείωση, που είναι συνεχές ρεύμα, το ερέθισμα αυτό αντιδρά με το υγρό των ιστών και δημιουργούν την παραγωγή καυστικού νατρίου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα χημικό ερέθισμα και μια χημική καταστροφή στα σημεία που αναφέραμε. Μάλιστα. Υπάρχουν ενδείξεις για τη ριζική αποτρίχωση με αυτή τη μέθοδο? Υπάρχουν βέβαια ενδείξεις. Ωστόσο το ότι είναι ρεύμα δεν θα πρέπει να μας δημιουργεί ανησυχία. Καταρχήν, είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για πάνω από 125 χρόνια. Μάλιστα. Και συνεχώς εξελίσσεται φυσικά. Ναι. Κυρίως όσον αφορά την τεχνολογία. Σαν μεθοδολογία είναι η ίδια. Το ηλεκτρικό ρεύμα στην ουσία είναι ένα γνώριμο ερέθισμα για το ανθρώπινο σώμα, καθώς το ίδιο το ανθρώπινο σώμα παράγει ρεύμα. Τώρα. Παράγει ρεύμα το ανθρώπινο σώμα, συγγνώμη. Ναι, βέβαια. Στην ουσία εκεί στηρίζεται και το νευρικό μυϊκό σύστημα. Α, ναι, σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι κατάλαβα. Άρα λοιπόν το ερέθισμα που δίνουμε είναι απόλυτα αγνώριμο στον οργανισμό. Έχει πάνω από 125 χρόνια εφαρμογής. Άρα λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι δεν δημιουργεί καμία παρενέργεια στο ανθρώπινο σώμα. Τώρα όμως, επειδή είναι ρεύμα, οι ενδείξεις χαρακτηριστικές είναι ο βηματοδότης. Σωστά. Και οποιαδήποτε πάθηση αφορά την καρδιά. Θα πρέπει λοιπόν οποιοδήποτε θέμα να συζητάτε άμεσα με τον αντίστοιχο γιατρό παθολόγο που παρακολουθείτε και που παρακολουθεί το περιστατικό. Θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν θα πρέπει οι τρίχες στο πρόσωπο ή στο σώμα να είναι έξω από το δέρμα και θα πρέπει να είμαστε, αν είμαστε μαυρισμένες ή αν το καλοκαίρι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι, δεν μας επηρεάζει το μαύρισμα. Ακόμα και σε ένα σκουρό χρωμοφαινότυπο ή ακόμα και σε ένα σκούρο δέρμα από το καλοκαίρι δουλεύουμε κανονικά. Δεν μας επηρεάζει πουθενά.
Τώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο μήκος να είναι οι τρίχες όλες έξω από το δέρμα προκειμένου να δουλέψουμε. Καθώς δουλεύετε, δίνουμε το ερέθισμα μέσω της βελόνας και στην ουσία με μια ειδική λαβίδα απομακρύνει την τρίχα χωρίς αντίσταση μέσα από αυτό. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο μήκος δηλαδή. Ναι. Θέλω να σου ρωτήσω όμως πώς μπορεί μια γυναίκα να το πετύχει αυτό ουσιαστικά. Γιατί θέλω να πω, okay, στο σώμα, ειδικά το χειμώνα, που μπορεί να ξεκινήσει και νομίζω η κατάλληλη περίοδο για να ξεκινήσει τη ριζική αποτρίχωση, ώστε το καλοκαίρι σχεδόν να μην έχει κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά όμως το πρόσωπο, ή μουστάκι, ξέρω εγώ, σαγόνι, δεν ξέρω και mm-hmm. πού αλλού μπορεί να έχει μια γυναίκα πρόβλημα, είναι πολύ περίεργο το να πρέπει να τι αφήσει να βγουν τελείω. Τι συμβουλεύεις συνήθως έτσι στις πελάτες? Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν επιλέγεται μία μέθοδος η οποία αφορά το τράβηγμα της τρίχας, mm-hmm. είτε είναι με τσιμπιδάκι, είτε γίνεται με κερί, είτε γίνεται με κλωστή, στην ουσία δημιουργούνται πολύ διαφορετικοί κύκλοι. Η τρίχα έχει το δικό της κύκλο, την αναγενή φάση, την καταγενή φάση και την τελογενή φάση. Mm-hmm. Αυτό αφορά όλες τις τρίχες σε όλο το σώμα. Ανάλογα με το σημείο που αναφερόμαστε, έχουν και διαφορετικό χρόνο, διαφορετική χρονική διάρκεια ο κάθε κύκλος, mm-hmm. η κάθε φάση της τρίχας. Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε στην αναγενή φάση, mm-hmm. για να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αναγκαστικά θα πρέπει να αφήνει το σημείο εκείνο να βγουν όλες οι τρίχες έξω από το δέρμα, ναι. προκειμένου να ξέρουμε, ναι, για να ξέρουμε καταρχήν ποια είναι το αρχικό μας περιστατικό. Ναι. Άλλωστε, ο βασικός μας οδηγός για να βλέπουμε την εξέλιξη ενός περιστατικού είναι ο χρόνος. Ναι. Θέλω να πω ότι, και μπορούμε να τις ψαλιδίζουμε με ένα ψαλίδι άφοβα, δεν επηρεάζει κάπου. Δεν επηρεάζει κάτι. Αναφέρεται στην ουσία αυτή η μέθοδος στο στέλεχος μόνο, mm-hmm. δεν τη δυναμώνει, απλά τετραγωνίζει το άκρο της και φαίνεται πιο σκληρή. Mm-hmm. Δεν τη δυναμώνει. Mm-hmm. Αυτό που δυναμώνει μία τρίχα και κυρίως όταν αναφερόμαστε στο πρόσωπο είναι το τράβηγμα. Αυτό το βίαιο τράβηγμα εμπλουτίζει τα αιμοφόρα εγγύα που αγκαλιάζουν και θρέφουν το θύλακα της τρίχας και γι' αυτό μετά η τρίχα βγαίνει πιο σκληρή κάθε φορά και πιο πολλές. Ακριβώς αυξάνεται. Ναι. Θέλω να πούμε λίγο για τους άντρες. Νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια, να σου το πω, έχουν μπει δυναμικά στο παιχνίδι της αποτρίχωσης, ειδικά στην πλάτη. Και δεν θα μιλήσω για τους ανθρώπους που είχαν κάποιο πρόβλημα φυσικά, mm-hmm. πάρα πολύ έντονης τριχοφυΐας. Απλά βλέπουμε και σε πιο χαλαρή κατάσταση. Αν έχουν λίγο τρίχα, θα πάνε να κάνουν την αποτρίχωση. Είναι πιο εύκολο για τους άντρες να έχουν ριζική αποτρίχωση λόγω ότι είναι πιο πυκνό ή πιο σκουρόχρωμο συνήθως? Οι άντρες, λόγω των ανδρογόνων, ούτως ή άλλως αποτελούν μία περίπτωση. Από μόνοι τους. Ναι. Καταδικασμένοι. Χρειάζεται μεγαλύτερη επαναληψιμότητα. Περισσότερος αριθμός συνεδριών. Αν mm-hmm. Χρειάζεται περισσότερο στους άντρες. Ναι. Ναι. Εγώ έλεγα ότι θα τελειώνουν πολύ πιο γρήγορα. Όχι. Είναι τα ανδρογόνα αυτά τα οποία δημιουργούν την παραγωγή σε περισσότερη ποσότητα σμίγμα και τρίχα αντίστοιχα. Σωστά. Αφού οι γυναίκες, αν έχουν λίγο επηρεασμένες τις ορμόνες τους, έχουν, μας είπες, την τριχοφία. Είναι οι άντρες που έχουν μόνιμα. Είναι αυξημένη τιμή των ανδρογόνων στο αίμα. Τα ανδρογόνα λοιπόν είναι υπεύθυνα. Άρα οι άντρες σαφώς έχουν περισσότερο πρόβλημα όταν εμφανίζεται σε ζημία έντονα. Mm-hmm. Συνήθως την επιλέγουν στο λοβό, στα αυτιά, ναι. σε λευκές τρίχες που δεν μπορεί να αποτριχωθεί με κανέναν άλλο τρόπο, mm-hmm. μόνιμα. Και στην πλάτη όταν είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι απαγορευτικό να δουλέψουμε ακόμα και σε μια πυκνή τριχοφυΐα. Mm-hmm. Απλά χρειαζόμαστε αυξημένο αριθμό συνεδριών, επισκέψεων, mm-hmm. για να ολοκληρώσουμε μία συνεδρία. Σωστά. Οριοθετούμε μία περιοχή και δουλεύουμε. Mm-hmm. Γιατί δουλεύετε μία-μία τρίχα. Μάλιστα. Απαιτεί χρόνο. Σωστά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τους χρόνους και για γυναίκες και για άντρες. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω για παράδειγμα, αν μία γυναίκα έχει τριχοφία έτσι στο πρόσωπο, σε πόσο καιρό μπορεί ουσιαστικά, με ένα μέσο όρο φυσικά θα πούμε, μπορεί να κάνει εξάλληψη ουσιαστικά της τριχοφίας στο πρόσωπο. Μπικίνι, μασχάλες για παράδειγμα, που επίσης έτσι ενδιαφέρει πάρα πολλές γυναίκες, αλλά και στους άντρες, όσον αφορά για παράδειγμα την πλάτη. Ένα μέσο όρο περίπου πόσο καιρό θα χρειαστεί? Ο χρόνος της συνεδρίας εξαρτάται από τον αριθμό των τριχών. Όχι, πόσο χρόνο. Αλλά και ο χρόνος σαν διάστημα να αποτριχωθεί τελείως. Είναι σχετικό. Έχει να κάνει με την ηλικία. Mm-hmm. Έχει να κάνει με την ανάπλαση. Καταρχήν, πάμε στην ουσία να δημιουργήσουμε έναν τραυματισμό
στα σημεία που αναφέραμε στο θύλακα της τρίχας. Ο θύλακας της τρίχας είναι ένα εξάρτημα φυσιολογικό του οργανισμού, του δέρματος, και απόλυτα απαραίτητο. Mm-hmm. Αλίμονο να αντιδρούσε με το οποιοδήποτε ερέθισμά μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η ηλικία και η ανάπλαση, η ικανότητα ανάπλασης που εμφανίζει το κάθε άτομο είναι και ένας λόγος που θα αυξήσει ή όχι τον αριθμό συνεδριών. Σωστά. Αλλά πάντως... Σαν μέγιστο, ναι, μέγιστο χρονικό διάστημα, ακόμα και σε περίπτωση που υπάρχει ένας ορμονικός παράγοντας που συνέχεια πυροδοτεί αυτή την εικόνα στις γυναίκες, δεν ξεπερνάει τον 1,5 χρόνο. Μάλιστα. Οπότε αν δεν έχετε και ορμονικό πρόβλημα και απλά είναι λίγο μια τριχοφυΐα, μπορεί πάρα πολύ γρήγορα νομίζω ότι μπορεί να... Ναι, στην ουσία η αποτρίχωση είναι αντιμετώπιση. Mm-hmm. Δεν αποτελεί πρόληψη, που σημαίνει ότι εμείς θα δουλέψουμε, θα αποτριχώσουμε τα σημεία που έχει εμφανιστεί η τριχοφυΐα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει ένας παράγοντας από πίσω που συνέχεια το τροφοδοτεί αυτό, μπορεί να εμφανίσει στο μέλλον κάποιες τρίχες. Mm-hmm. Ποτέ όμως δεν θα είναι κάτι... Όπως ήταν πριν. Αρκετά εκτεταμένο. Ναι. Θα είναι πάντα που παρακολούθησε. Uh-huh. Θέλω να μου μιλήσει η επαναληψιμότητα της συγκεκριμένης μεθόδου. Κάθε πότε περίπου γίνεται. Δηλαδή, παίζουμε από την αρχή με το που έρθει κάποιος και μετά τι ακολουθεί. Η επαναληψιμότητα από τη μία θεραπεία στην άλλη, στην ουσία έχει να κάνει με την αναγενή φάση uh-huh. της τρίχας. Άρα λοιπόν το σημείο είναι αυτό το οποίο μας καθορίζει πόσο συχνά θα γίνεται η εφαρμογή. Το πιο μικρό χρονικό διάστημα στην ουσία αφορά το πρόσωπο mm-hmm. και κυρίως την περιοχή στο πηγούνι όπου υπάρχει έντονη αιμάτωση. Mm-hmm. Το διάστημα αυτό μπορεί να είναι 20 με 25 μέρες. Μάλιστα. Και το μεγαλύτερο 1,5 με 2 μήνες. Μάλιστα. Κυρίως αναφερόμαστε στο σώμα. Γενικότερα το σώμα λόγω της μικρής ανάπλασης, ναι, της μικρής ικανότητας ανάπλασης, ανταποκρίνεται πάντα καλύτερα σε μια τέτοιου είδους θεραπεία. Μάλιστα. Μας είπες ήδη ότι δεν πονάει πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ γρήγορο, πολύ γρήγορο το ρεύμα. Ναι. Είναι 10 του δευτερολέπτου που ουσιαστικά, οπότε δεν προλαβαίνουμε να το αντιληφθούμε. Δεν αφήνει όμως ούτε σημάδια, έτσι δεν είναι? Όχι, έχει να κάνει λοιπόν με τον σωστό χειρισμό. Mm-hmm. Ακόμα και η εισαγωγή της βελόνας στο σωστό σημείο και το ότι δίνουμε το ερέθισμα στα σωστά σημεία και η κατάλληλη παλμοσυρά, όλοι αυτοί οι παράγοντες μας οδηγούν σε ένα μόνιμο αποτέλεσμα ριζικής αποτρίχωσης, αλλά αφήνοντας το δέρμα ανέπαφο. Mm-hmm. Γίνεται και συνδυασμός με λέιζερ? Μπορεί να συνδυαστεί, ναι, με λέιζερ? Ναι, συνδυάζεται άψογα με τη λέιζερ αποτρίχωση, καθώς το μειονέκτημα του λέιζερ είναι ότι δεν μπορεί να διαβάσει, ας πούμε πιο απλά, τις ανοιχτόχρωμες τρίχες, διότι στηρίζεται, είναι μια μονοχρωματική δέσμη φωτός, η οποία στηρίζεται στην μελανίνη της τρίχας. Mm-hmm. Όσο πιο σκούρα, πιο μαύρη είναι η τρίχα, τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα για το λέιζερ. Άρα, αν κάποιος έχει έτσι και πιο ανοιχτές και πιο σκούρες τρίχες, ίσως να δει μια διαφορά έτσι με το λέιζερ όσον αφορά τις σκούρες. Συνδυάζεται και πολύ μετά καλά, το πητάει κάθε μία. Ναι, διότι στο πρόσωπο, για παράδειγμα, αν έχουμε μια πολύ μεγάλη έκταση και μαύρες τρίχες και λευκές τρίχες, mm-hmm. το λέιζερ μπορεί να ξεκινήσει πρώτα σκανάροντας την περιοχή και από εκεί και πέρα ό,τι μένει, ναι, που αφορά μια πιο ανοιχτόχρωμη τρίχα, δουλεύεται με τη ριζική. Μπορεί να συνδυαστεί. Μάλιστα. Ελπίδα μου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε 2 λεπτάκια από τώρα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και αφού είδαμε το πώς μπορούμε να πετύχουμε την ριζική αποτρίχωση, ήρθε η ώρα ουσιαστικά για να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε το μακιγιάζ της αγαπημένης στάρ του Hollywood, Megan Fox. Πραγματικά είναι μία από τις ωραιότερες γυναίκες του πλανήτη. Και φυσικά μέσα από το επόμενο βίντεο μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για το πώς μακιγιάρεται η ίδια και φυσικά να το εφαρμόσουμε και στον εαυτό μας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Hi guys, welcome back to Pixie Weir. Today I'm going to do a small eyes bigger tutorial, also known as the Megan Fox look. So I'm going to tie my hair back and we'll get started. Okay, I've moisturised my skin with Ombre Elise. I'm now going to use a little bit of Clinique Pore Minimizer. Now, Megan Fox has a few acne scars. Not much, but a little bit. It's not going to take them away completely, but it will help to minimise it a little bit. So I'm just going to take that just through the centre of the face. Now you can blend this in with a finger or a brush. You can use it under your foundation or over the top of. I'm just using my essential foundation brush from Real Techniques. Now because she has this slight scarring, she uses quite a matte foundation. If you use a shimmery foundation, it's going to highlight that. I've actually just changed brushes to my buffing brush because I wanted to put a bit more coverage on, so I'm just layering that over the top. Now, when I was looking at pictures of Megan Fox, she changes her makeup a lot, especially since she first came onto the scene. I actually preferred her older look much more than I do her current one. But what I'm going to do is I'm going to take a bit of the old one and a bit of the new one and blend it together a bit. But you should hopefully see a bit of a resemblance to her makeup. So this is one of my brow palettes. In here, I have a bunch of different colours. I've got Omega, Mystery, Brun, and Espresso. These are all from MAC. I use these, blend them together to come up with all different shapes and shades of eyebrows. Now, she's got quite dark hair, very similar colour to mine actually. Very, very dark brown. So I'm going to start with a cool brown, which would be Brun, this one up here. And then I'm going to use a little bit of a black as well. So I'm going to start by getting the shape with my MAC 266. Megan's brows have changed very subtly over the last few years. Initially they were quite straight up and down, you know, almost the same thickness all the way, and I really liked them like that, but recently we've seen a much more arched brow, much more like my shape, which I don't love so much on her. So I'm going to do her original brows. So it's pretty much the same thickness from the beginning of the brow to the arch. I just had a coffee and I've really got the shakes, so I apologise if you can see that. The brows come in quite close to the bridge of the nose and they're quite blockish on the inside corner here, so they're squared off a bit. They're not like that now, but they were. I quite like them like that. Now I'm going to work in a little bit of a black eyeshadow.
I'm just going to put this through in little stripes just to darken it a bit. Now I have a Power Surge pencil from MAC, probably my favourite pencil of all time, and what I'm going to do with that is just put it all the way over the lid. So in most pictures I've seen, Megan wears variation between something gold and something similar to satin taupe. So I'm going to start off by using Power Surge, which is a goldy bronze colour, blend that all over the lid as a base. We'll get to the small eyes big bit in a minute. I'm not saying for one second that she has small eyes, but her eyes are smaller than Angelina Jolie, and they're more of a similar shape to mine actually. And she uses a lot of techniques to make them bigger. Sometimes, not always. Then I have Patina from MAC. I'm going to blend that over the lid. It will appear a little bit more goldy than usual, because it's got Power Surge to stick to. Now my satin taupe is at home, so I'm going to use a similar colour from Yabby. I can't actually read the name of it, so I'm going to write it in the description box if you need to know. And this is going to go just on the outside corner. Blend that in. Not massive amounts. And we're just lifting that towards the arch of the brow. Actually, this colour's a little bit warmer than satin taupe, but it does the trick. So blend towards the arch of the brow, not outwards this time, upwards, because we're making the eyes bigger. So unlike Angelina Jolie, Megan Fox takes this liner a little bit lower under her eyes. I'm just going to blend that down as well, and just on the outer corner, because she doesn't want to close the whole eye up. Right, I just had to stop filming because I am literally shaking from this coffee, and I'm telling you now, I'm never drinking coffee again. So now I have to do gel liner. It's going to be a struggle, so let me find a brush. Okay, what I'm going to do is I'm going to do two different eyes to show you two different techniques, and then I am going to even it up. Okay, so it will start off different and then I'll make it the same because I don't want two uneven eyes. But it's just to give you two different ways if you find one more difficult than the other. So, gel liner. And this is where the differences come in. What we're going to do is we're going to take our liner much fuller on the top. So we're making the eye bigger that way. Okay, which is a great shape for someone like Megan Fox and someone like me that has narrow eyes. They're narrow, they're not small that way, but they are quite small that way. So we're going to make the liner a little bit bigger. Still going to put a little flick in, but it's just going to make the eye bigger that way. So we start by getting our basic shape in, and then we're going to come back and just thicken this top bit a little. So sometimes you'll see if Megan Fox is on the red carpet and she's going for a much more defined eye, she'll wear quite a gel liner like that. More often than not, she'll wear an eyeshadow blended up. So I'm using a black eyeshadow now on my angled brush. And we're going to do the same thing. On this eye, but with a black eyeshadow.
So this would be her more subtle look. And then she will blend that shadow into the rest of her makeup. Making sure that she blends up there in the center. Then let's put some mascara on. So what I'll do is I'll leave this like this until we get to the end, and then I'll even up the liner. So I'm using, this is Clinique High Impact Curling Mascara. We want to make the mascara quite full in the center of the eye. So unlike the Angelina where we made the lashes go outwards, we're making the lashes go up. Just going to comb these lashes through, and then we'll put another coat on. I'm going to put a little concealer under my eyes. I'm using my Deluxe Crease Brush just to blend that in. And that's Bobbi Brown Creamy Concealer. Okay, the false eyelashes that I'm using are number 33s from MAC. Now, as you can see with these lashes, they're much fuller in the center of the lash, okay? So brilliant if you're making your eyes bigger. So I'm using my gorgeous Tweezerman tweezers to do this. Then I'm going to take more mascara. Back to my patina. I'm just going to blend a little bit of this over my Power Surge underneath the eye. On occasion she does wear black eyeliner, but sometimes it's just on the outside corner, a bit like the Angelina actually. But quite often I see her wear a light flesh coloured eyeliner, which as you know will open the eye up that bit more. So I think we'll do that. I have a Serge Lutin concealer pencil, and I'm just putting that inside the eye on the waterline. And then mascara on the bottom lashes. So we're going to concentrate those lashes just on the center of the eye, make it appear bigger. I see Megan Fox use quite a bit of bronzer. I'm using Toasted from Urban Decay. So just on the cheekbone. And then I'm going to take my buffing brush, just blend that in. Another Urban Decay product, this is a cream highlighter, the colour Sin. Just putting that on the tops of the cheekbones, because she puts her sheen in strategic places, so she doesn't put it all over her skin, because obviously it's not going to highlight it in the best way possible. So she just puts it on tops of the cheekbones, just to give a little bit of a glow. Let's get the skin powdered. I'm using Chanel Loose Powder in 20, and this is a very old MAC 225. Which is discontinued. Let's do lips. Now, I looked in all of my boxes for the right Megan Fox colour. It's such a hard colour to find. Because it's kind of a stain. It's not quite red. It's not quite berry. And anyway, what I came up with was Avon Red Brick Glimmer Stick. So I'm just blending it upwards so that we don't have a definite lip line. It's a bit more sheer.
put a little bit more in the center. So that it looks something like that. I'm just gonna even my other eye up because it's driving me crazy. My OCD is kicking in and I can't bear it any longer. Then finally, just on the lips, I'm putting a tiny bit of this gloss. It's called Slicked Red, and it is Avon Glaze Wear Shine. And I'm just putting that in the center of the lip. Και έτσι μάθαμε και σήμερα πώς μπορείτε να πετύχετε το απόλυτο μακιγιάζ της αγαπημένης ηθοποιού του Hollywood, Megan Fox. Εμείς θα αποχαιρετήσουμε για σήμερα, έχει πάει 7 και η ώρα. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο 6 με 7 με καλεσμένη τη Λένα Γεωργά, την καθηγήτρια φυσικής αγωγής, που θα μιλήσουμε για ένα νέο τρόπο ουσιαστικά γίνεσθε στο spinning, αλλά και πάρα πολλά άλλα θέματα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.